Να γίνει σεβαστό από όλους το αποτέλεσμα των αυτοδιοικητικών εκλογών, ζήτησε μιλώντας στο Ράδιο 984 ο επικεφαλής της παράταξης Ηράκλειο Ενεργοί Πολίτες, Ηλίας Λιγερός. Το να γίνουν εκλογές με ένα συγκεκριμένο νόμο, να εκφραστεί η θέληση των δημοτών σε έδρες και σε επιλογή δημάρχων και την επόμενη κάποια κυβέρνηση να αλλάξει τον νόμο και να αλλοιώσει και τους συσχετισμούς, δεν νομίζω ότι αποτελεί και καθημερινότητα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Με αφορμή τις ρυθμίσεις που φέρεται να ετοιμάζει το Υπουργείο Εσωτερικών εναντί του συστήματος Κλεισθένη, ο κύριος Λιγερός, μιλώντας στη ραδιοφωνική εκπομπή του Γιώργου Σαχίνη, κατέριψε τις αιτιάσεις περί μη ύπαρξης κυβερνησιμότητας. Τι πρόκληση έβαζε ο Κλεισθένη? Κύριε, πρέπει να μπούμε στην εποχή των συνεργασιών και να βρούμε τους κοινούς εκείνους δρόμους, τα κοινά εκείνα προγράμματα, μέσα από κάποιες συζητήσεις και συγκλήσεις. Και με αυτόν τον τρόπο να σχηματιστούν οι πλειοψηφίες για να κυβερνηθούν οι Δήμοι. Παρόλα αυτά, και στις βασικές επιτροπές ποιότητας ζωής και οικονομικών, έχει δώσει μια αρκετά μεγάλη πλειοψηφία στους εκλεγέντες συνδυασμούς των Δημάρχων, χωρίς αυτή να είναι πλειοψηφία. Από εκεί στρα το να θέλουμε με 20%, με 18% που έχουν βγει, με 24%, να έχουμε και την πλειοψηφία των αποφάσεων και την μοναδική επιλογή στο να καθορίσουν ποια πολιτική θα εφαρμοστεί στους Δήμους, δεν νομίζω ότι αυτή η θέληση των Δημοτών. Κατά τη γνώμη σας, υποκρύπτεται κάτι από αυτή τη σπουδή αλλαγής στο όνομα της κυβερνησιμότητας των Δήμων και των Περιφερειών? Βέβαια, είναι ένα δώρο προς τους εκλεγέντες, προς τη Νέα Δημοκρατία, για να τους πει ότι εγώ είμαι εδώ, διοικείται και σας καλύπτω πλήρως. Είναι οι εταιρείες το μεγάλο πρόβλημα. Και ότι όλα τα μεγάλα προβλήματα του Δήμου έχουν μεταφερθεί σε αρμοδιότητες εταιρεών. Ίδρυψη, αποχέτευση, καθαριότητα, αθλητισμός, πολιτισμός, όλα τις εταιρείες είναι. Αυτές οι εταιρείες λοιπόν, κατά κύριο λόγο, δεν ελέγχονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Λέει λοιπόν εδώ πέρα η ρύθμιση, έτσι όπως έχει διαρρεύσει από το Υπουργείο Εσωτερικών, θα εξασφαλιστεί πλειοψηφία του Δημάρχου και του Περιφερειάρχη σε όλα τα νομικά πρόσωπα που έχει ο ΟΤΑ. Άρα το Δημοτικό Συμβούλιο πάλι bypass γίνεται. Τι είναι το κύριο πρόβλημα κατά τη γνώμη μου που θα συνεχίσει να υποβαθμίζει το Δημοτικό Συμβούλιο και πάμε στην, ας το πούμε, στη μονοπρόσωπη ή στην μειοψηφική εφαρμογή διοίκησης?